Γεια σας παιδιά και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Metro Transport 1.2.3 όπως το έκανα και πιο πριν, δηλαδή αυτό το βίντεο. Το βίντεο αυτό θα έχει link στην περιγραφή, πηγαίνετε δέστε το. Λοιπόν, τώρα μένεις σε ένα alt account από ό,τι βλέπω, κάτσε να δυνάμε. Είναι επειδή στο SceneSync που έχω και άλλο κανάλι επίσης στην περιγραφή, είχα φάει ban για 3 μέρες επειδή μας κάνει ο λόγος. Και ναι, οπότε πήγα σε ένα alt, μην παραξενεύεστε, και οπότε βλέπετε σας είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο για τον ηλεκτρικό από τον Πειραιά μέχρι Ανωπατήσια. Σε αυτό όμως θα σας δείξω από... Κάτσε, μπορώ... ναι, εντάξει. Και τώρα θα σας δείξω... Πρώτη φάση, γύρισα πίσω στο account μου. Oh my god! Μαλάκα, είμαι απέσιος ηθοποιός. Wow! Τέλος πάντων. Scooby-Doo toilet. Η αμέσως επόμενη μέρα. Και ναι, θα σας αρχίσουμε τη βάρδιά μας. Ελπίζω να μην έχει κανένα. End of train. Passenger. Είμαστε κάποιοι. Φρίγα σερβερ. Και μόλις πέρασε ένα από μπροστά μου, οπότε δεν νομίζω πολλά. Ναι, οκ. Βρήκα κι άλλο σερβερ που είναι μικρότερο. Οπότε ας ξεκινήσουμε, ναι. Μη βλέπετε στο avatar μου, απλά. Πάντα... Τελικά βρήκα σερβερ. Φύγαμε. Ωραία, ωραία. Βρήκαμε σερβερ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα μη κρίνετε το Valkyrie μου, το fake. Εν τω μεταξύ θα το βάλω κάτω στην περιγραφή και αυτό. Γιατί πολλοί θέλουν fake limited και τέτοια. Οπότε, ναι. Φαίνεται όμως λίγο αληθινό για μένα, δεν ξέρω γιατί. Επίσης αυτό το μαλλί λέγεται Shaggy και όντως είναι limited. Για ναι, ας ξεκινήσουμε με τη δεύτερη γενιά του μετρό. Και φύγαμε. Ναι, άντε πάμε. Όχι. Ξέχασε το, άντε για. Να σας μάθω κάτι. Λοιπόν, αντί να πάτε να κάνετε αυτό ή αυτό, πατάτε B για τη χαμηλή εικόνα και το H γιατί είναι για τη δυνατή εικόνα. Και άμα το πατήσετε, και τα δύο μαζί ταυτόχρονα, θα ακούσετε αυτό. Τι προτιμάτε, αυτό, αυτό ή αυτό? Όπα, κάτσε. Ή αυτό. Πείτε μου κάτω στα σχόλια. Εγώ προτιμώ και τις δύο γόνες. Ενώ μαζί. Καταλάβετε. Θα τις ονομάσουμε ταυτόχρονες κόρνες. Λοιπόν, γενικά εδώ, στα
στα σεμπόλια. Δεν έχει βάλει το decoration εδώ. Δεν έχει κάνει κάτι καινούργιο. Το decoration είναι στο όλες μας, όσο δεν ξέρουμε όμως. Και ναι, να όσο δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχει αλλάξει από την Αττική και μετά. Και στο Σύνταγμα είναι το καλύτερο θα δείτε. Λοιπόν, πρώτη μας στάση σε πόλια. Μία στάση από την Αττική. Το παλιάτσι. Σκεπαστή του Θάνου. Θέλω σουβλάκι τώρα. Εδώ μεταξύ, ακόμη να ακόμη έχω την απορία. Τι script χρησιμοποιούν για να κάνουν ακριβώς την ίδια ώρα που είναι τώρα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Κάποιος να μου πει κάτι στα σχόλια, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνω. Αλλά τέλος πάντων. Ακούστε, για να μην λέτε κάτι. Συγγνώμη, πάω ρε κάτι. Γιατί άμα πάω έτσι, τώρα δεν ακούω πολύ. Έτσι νομίζω. Και μην κρίνετε. Εγώ δεν είμαι toxic ή κάτι τέτοιο. Απλά είναι ένα στυλ και δικό μου. Απλά μου αρέσει. Δεν είμαι slender. Πίσω του slender από την αλήθεια. Οπότε, ναι, είμαι πολύ toxic και τέτοια. Τα λάβω. Μισό το Slender Star και το SMP. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την τάχρονα. Φτάσαμε και τώρα στην πτυχή μας. Αττική. Αστατήκωση με τη γραμμή 1, πηγοράς και φυσιά. Αγαπητοί επιβάτες, παρακαλείστε να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα. Ευχαριστώ. Change for line 1. Πειραιάς και Φυσιά. Dear passengers, please mind your personal belongings. Thank you. Πάλι έχω κάποιον. Πάλι έχω κάποιον από πίσω. Από πίσω και από μπρος. Άντε γεια! Πείτε μου κάτω στα σχόλια ποια γενιά σας αρέσει. Εμένα η αγαπημένη μου είναι η τρίτη. Και δεν ακούω παράπονο. Επειδή η τρίτη έχει air-condition, είναι ανθόρυβο και μπορείς να αράξεις με τα ακουστικά σου χωρίς να ακούσεις αυτό. Σαν αυτό μόνο. Οι πόρτες είναι αρκετά ραφιές και αν κολλήσεις την πόρτα, ξέρω πώς. Στην πρώτη γενιά ή στην δεύτερη. Στην πρώτη γενιά ή στην δεύτερη, άμα κολλήσουμε στην πόρτα, θα σε πετύχει νεύρο και δεν είναι και πολύ ωραίο και λίγο δύσκολο να τις ανοίξεις στην πρώτη και στην δεύτερη. Όπως ξέρω εγώ κολλά στην να εδώ είναι το update. Σταθμός Λαρίσης, Λάρισα Station. Σύνδεση με ΟΣΕ και προαστιακό σιδηρόδρομο. Connection with National and Suburban Railway. Και όπως έλεγα, όταν είσαι κολλημένο και τέτοιο ανάμεσα στις πόρτες, εγώ δεν μπορείς να βάλεις τη δύναμη σου. Βασικά, αν είσαι δυνατός μπορείς να το κάνεις, αλλά άμα δεν έχεις τη δύναμη, έχεις κολλήσει εκεί για τα καλά, ειδικά στην πρώτη γενιά. Ενώ στην τρίτη γενιά, αν κολλήσεις ανάμεσα στις πόρτες και προσπαθείς να τις ανοίξεις, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν σε πονάνε κάτι. Έχω κολλήσει μια μέρα και με το που τις αγγίζω, έστω και ένα άκυμα, φίλε, ανοίγουν μόνες τους. Προτιμώ περισσότερο τη δεύτερη γενιά. Έχει καλύτερο ήχο. Επόμενη στάση, μεταξουργείο. Σύμφω ότι η τρίτη γενιά με τη δεύτερη είναι η ίδια, επειδή έχουν τον ίδιο ήχο. Στα που αρχίζουν ή σταματάνε. Ή όταν κλείνουν τις πόρτες. Έχουν τον ίδιο ήχο, δηλαδή την ίδια μηχανή. Φτάσαμε και πέρα. Εδώ δεν έχει αλλάξει κάτι. Μεταξουργείο. Ωραία, φίλε. Μου λείπει ο παλιός με αυτό που πήγαινα στην καρδίνα. Το διδούρε. Αλλά τώρα έχω μεγαλώσει και δεν μ' αφού. Αλλά ακόμη προσπαθώ, αλλά ακόμη δεν μπαίνω, ρε. Δεν μπορώ. Ακόμη αφήνω. Εγώ θέλω πάρα μα πάρα πολύ να πω
για να το δούμε στην τρίτη γενιά που ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο εκεί. Έχω δει λίγο μέσα, από το σταθμό μας, φυσικά. Sorry που μπελώνω με τη λέξη, έχω λίγο δυσλεξία. Ναι, την ομιλία γι' αυτό. Επόμενη στάση, Ομόνια. Next station, Ομόνια. Και Ομόνια γράφει λίγο μικρό γιώτα, αναρθώ, αναρθόγραφο. Αγράμμα. Έτσι να πάμε λίγο με το άγιο. Αγαπητοί επιβάτες, παρακαλείστε να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα. Ευχαριστώ. Change for Line 1. Πειραιάς και Κηφισιά. Dear passengers, please mind your personal belongings. Thank you. Έχω συναντήσει από τα staff του Metro Transport. Είχαμε βγει βόλτα. Φυσικά τον γνώρισα, θυμάμαι. Για να μην πριν. Και ναι, ένα μήνα πριν. Και μου είπε ότι δεν είναι μόνο στο Greek Service. Ξέρετε, δεν είναι μόνο στη Ρίχη. Και άλλες μπορεί. Το βοηθάνε και άλλοι. Και εγώ νόμιζα. Και εγώ αναρωτιόμουν πώς διάολο. Είναι μόνο στο Πανεπιστήμιο. Next station. Τα μοντέλα τα φτιάχνει κάποιος άλλος που έχει ψήφισε. Τι, αν τα έχει κάνει όλα αυτά ένα. Και δεν λέω όνομα, νόμισα. Δεν λέω. Πάντως όχι, ο Σέψ. Πάντως όχι. Και τέλος πάντων, το πιστήμιο έχει αλλάξει κάτι. Δεν θυμάμαι. Α, το κεφαλαίο μου έχει κάνει. Αγαπητοί επιβάτες, παρακαλείστε να προσέξετε τα προσωπικά σας αντικείμενα. Ευχαριστώ. Dear passengers, please mind your personal belongings. Thank you. Ρε, θέλω πάρα πολύ στο επόμενο update να κάνω τέτοιο. Αυτό εδώ πέρα να φαίνεται καλά. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουν, αλλά θέλω να είναι όπως στην πραγματική ζωή, δηλαδή να φαίνεται απέναντι στο μικρό που έρχεται. Δεν ξέρω πώς θα το κάνω, αλλά θέλω να το δοκιμάσω. Οπότε ναι. Α, άλλη μια στάση. Μαγκές εκτιμαστείτε να δείτε ό,τι κάνει. Οπότε. Πάνε στο τρένο, ενώ όχι κάτι τυχαίοι μαλάκες. Έτσι που έκανε. Επόμενη στάση. Σύνταγμα. Next station. Σύνταγμα. Α, και τώρα φτάσαμε σύνταγμα. Όχι ακριβώς τώρα. Να τώρα, σαν τη στροφή. Βλέπετε τώρα στα. Κόλλησε για λίγο. Είναι επειδή έχω χάλια ίντερνετ. Ωραία, φτάσαμε. Εδώ πάει προς δική άμυνα. Σύνταγμα. Ανταπόκριση με τη γραμμή 3. Μοναστηράκι. Εθνική άμυνα. Σύνδεση με τραμ. Change for line 3. Μοναστηράκι. Εθνική άμυνα. Connection with tram. Καλό, ε. Ωραία. Σύνταγμα. Τέλος πάντων. Κάτσε λίγο. Δεν τελειώσα. Ναι. Γενικά, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το update. Το Σύνταγμα. Και ελπίζω στο Metro Transport να βάλουν τέτοιο. Α, ακούστε. Τέλειο. Ελπίζω στο Metro Transport να βάλουν και τέτοιο. Και προστιακό και τραμ. Σιγά σιγά, όχι τώρα. Σιγά σιγά. Και ξέρω πόσο το παίρνει αυτό και πόσο το παίρνει. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Αφήστε like και σχόλιο και εγγραφή στο κανάλι. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. What the hell?